rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, μία Αντιγόνη, και αυτή τη στιγμή θα δούμε το Jumbo Hall, το part 2. Είδατε το part 1, μου είπατε ότι σας άρεσε πολύ, οπότε κάντε μία εγγραφή, ένα like και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται όλα τα haul που ανεβάζω, γιατί ανεβάζω πολύ συχνά και Jumbo και supermarket και γενικότερα άλλα haul. Και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε τα πάντα γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις στο part 2 του Jumbo Hall. Όμως μια τρώει ο χοντρούλης. Με φαγητό τον παρόλο που με κρύβει. Έτσι γίνονται τα σωστά βίντεο. Βάζει το μέχρι να τρώει και εσύ ανοίγει. Τον έχεις νηστικό μέχρι το μεσημέρι. Εδώ είναι τα καλά, είναι τα παιχνίδια κτλ. Α, γεια σου. Άντε να δούμε λίγο να γίνει. Εγώ ξέρω τι άνοιξε. Κοίταξε να δει το ίδιο με έτσι καλύτερα. Αυτό είναι για το τζάμι. Ναι. Είναι αυτό κολλητάκι για το τζάμι. Ναι. Τέλεια, ε. Άμα θε, θα σου δώσω. Μπορεί να σου πάρω και εγώ. Θα πάρει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σα δώσω από ένα. Θα δοκιμάσει. Είμαι μέσα στο τζάμι για πάντα. Ε, όχι, ναι. Για δείξτε. Θα βάλω στο Δημητράκι να τα βγάλω. Για ειδικότητα. Βεβαίω. Αυτοκολλητάκια για τα τζάμια χριστουγεννιάτικα. Είχανε 50 λεπτά, τίποτα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το δοκίμασα πρώτη φορά, το πανετώνε, μας το φέρε η κοπέλα μου πέρσι, της το δίνω στην εταιρεία της και είναι πεντανός, εν τω μεταξύ βγαίνει και σε άλλα χρώματα και έχει προμηθευτεί ποσότητα για την κόμμα. Όχι, αυτά είναι παραγγελία. Α, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Παραγγελία. Για να εξηγήσω, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι είναι. Είναι σαν γκέικ. Αλλά είναι αφράτο σαν τζουρέκι. Με δηλαδή... ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα. Μπράβο, τέλεια. Τέλεια συμπληρωματική. Είναι σαν γκέικ σε... και εμφανισιακά και σε σύσταση, αλλά είναι πιο αφράτο, δεν είναι τόσο συμπυκνωμένο. Έχει το μαστιχωτό του τζουρέκι. Μπράβο. Κάναμε food τέτοιο. Περιγραφή ακριβή. Α, βλέπω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Να πάρω το πιο ωραίο που μου αρέσει. Αυτό που κάνει πιο πολύ εντύπωση από όλα. Είναι αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι η Νάνια, αυτή που κυκλοφορούν πολύ τη μόδα τώρα από πέρσι. Για να το δω μπροστά. Είναι τέλειο. Δεν είναι τέλειο. Είναι νανάκο. Είναι πολύ τη μόδα αυτή. Έπρεπε να πας και του άλλου πώ ήταν. Εφτά. Να βγάλω όλο το σετ. Να έχει όλη την κομπάνια. Που λέει ότι τα Χριστούγεννα διάβασα. Είδα ένα ανέκδοτο που έλεγε. Το χτενίζω. Που έλεγε το ανέκδοτο. Έλεγαν στα μέτρα τώρα ότι τα Χριστούγεννα μπορούμε μέχρι 9 άτομα να μαζευτούμε σε σπίτια. Και γράφει ένα σχόλιο από κάτω, καλά νέα για τη χιονάτικα του 7 νάτρου, που είναι 8 σχόλια. Γιατί έχεις ένα σχόλιο που λέει, καλά κάνουν και βάλανε 9, 4 ζεπέλη και διθάρει και ένας μπακούρης. Αλήθεια. Καλά, πολύ πετυχή. Πού τα σκέφτονται οι άλλοι. Καλά κυκλοφορούν πολύ έξυπνα. Πολύ. Για πάμε Αντιγόνη. Συνεχίζουμε. Βλέπω πολύ μπέμπι έχει εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτή είναι μια κασετίνα Benetton, την έχω πάρει για τη μικρή που κάνω μάθημα για τα Χριστούγεννα. Ελπίζω να μην δει το βίντεο, για να είναι έκπληξη. Να μην το δει και δεν θα είναι έκπληξη. Να το δει, ελπίζει, αλλά όχι έγκαιρα. Και απογοητεύω να το δει. Ελπίζω να το δει αφού τη έχω δώσει την κασετίνα. Κόπο, έχει πολύ πράγμα όμως, έτσι. Αυτό είναι το οποίο είναι μια πολύ ωραία στέικα. Το οποίο. Α, μπράβο, φόλα και ωραία, σου πάει. Ωραία. Πολύ ωραία, έχουμε σουρτή τώρα. Τώρα λυπή μια πίλα. Για σένα δεν έχω μια πίλα. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ κάτι αυτάκια που είχε στην Disneyland. Όταν έμπαινε στην Disneyland, σου δίναν κάτι αυτάκια του Μίκη και τα είχαν αγοράσει όλοι και κυκλοφορούσαν. Α, ναι, και κάτι στολές για τα παιδάκια. Κάτι στολές για τα παιδάκια. Χρήμα που δεν πήραμε. Δεν είχαμε μωρό τότε. Και δεν είχαμε χώρο στις βαλίτσες τότε. Γιατί εγώ ήθελα να πάρω τον Buzz Lightyear που υπήρχε σε παιχνίδι που ήταν τέλειο. Όταν πάνε θα έχουμε ένα. Θα τον έπαιρνα και για μένα αυτόν. Είναι αυτό που έχει στο για παιχνίδια και για ρούχα. Όταν ξαναπάμε. Γιατί είχαμε τους ασθενεί. Λοιπόν, εγώ θα πάω το μεγάλο να φύγει και να δούμε τι έχει από κάτω. Είναι μια ζακετοβούνα. Η οποία έχει και κρεμάστρα. Είναι, φαίνεται πολύ. Κόζι. Κόζι. Για σένα να υποθέσω. Πολύ. Εννοείται. Κόμφι. Ναι, εγώ τα φοράω πολύ αυτά τα γουνό. Αυτά τα γουνό. Τα γουνό ήδη. Που είναι μαλακούγια, μου αρέσουν έτσι στην υπέρ. Ωραία, είναι πολύ ωραία. Είχα μία μπες που τη θυμάσαι πόσο την έχω βάλει. Και η ποδρίτσα τη είναι περίπου. Ναι, πολύ ωραία. Και για μέσα στο σπίτι νομίζω είναι ωραία. Και τσέπη, πολύ βολική, να κουβαλά πράγματα. Ναι, ναι. Αυτό είναι δωμάτιο στάλι. Θα τη φοράω και έξω όμω αυτό. Πολύ ωραία. Να τη βάλω πίσω background. Ναι. Να τη βάλω. Να τη δείτε και στο χώρο που θα κάνω από το Σεριστίνα, θα τη βάλω και αυτή να τη δείτε και φορημένη. Μην χάσετε παρακαλώ. Όχι. Νομίζω κάτι έπεσε. Α, όχι. Νίκο, εσύ ξανά το επανέφερα.
Λοιπόν, αυτό είναι κρεμά για το λαιμό. Είναι κρεμαστό. Ναι, κρεμαστό. Είναι. Είχε, εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο από ποιότητα, αλλά εντάξει, για κάνα μήνα αντέχει. Ναι, έχει και μια δόση ντεπών μέσα. Φιαλίδιο. Έχει ένα φιαλίδιο για μας. Σωστό, σωστό. Είναι αυτερό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Του άρεσε. Του άρεσε. Έχει πλακά. Δεν ξέρει εσύ. Αυτό πες μου ότι είναι η πρώτη τσάντα του Μπέμπι. Όχι, δεν το λέω. Θα πέθαινα όμως αν ήταν η πρώτη τσάντα του Μπέμπι. Αυτή είναι για δωράκι που πήραμε. Είναι με δεινόσαυρους και είναι... Μήπως για ποιον να φέρει. Είναι για δωράκι. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είναι για ένα παιδάκι που τα αγαπάμε και του αρέσουν πάρα πολύ δεινόσαυροι. Ναι, το αρέσουν, ναι. Τρελαίνεται. Ναι. Είναι τέλεια και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι και φωσφοριζέ το βράδυ. Μπράβο! Να ανοίξουμε και κάτι για το Δημητράκι. Για το Δημητράκι. Ναι. Εγώ ανοίγω. Να παίξει. Εσύ, ναι. Λοιπόν, τι να ανοίξω. Κάτι να μην κάνει πολύ φασαρία. Αυτό. Κάτι να μην κάνει. Αυτό είναι το πιανό. Όχι αυτό. Όλοι κάνουν φασαρία. Με αυτό. Να μας πει ο Μπέμπης. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε γιατί είναι τόσο χαμός. Για αυτό είναι το Μπέμπη. Τι να ανοίξω. Τράβα ένα, τράβα αυτό το πιανό. Κοίτα το πιανάκι. Αυτό είναι το πρώτο πιανάκι που του είχε φέρει η μεγάλη του νονά. Του άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Είχε ξετρελαθεί με αυτό, έπαιζε και τελικά χάλασε. Και έφαγε μεγάλη πίκρα όταν χάλασε. Και το έχουμε πάρει από τότε άλλες δύο φορές το ίδιο. Δηλαδή. Το οποίο χαλάει και το ξαναπαίρνουμε. Το αλλάζουμε, παίρνουμε άλλα, το ξαναπαίρνουμε. Κάποτε όμως. Πολύ ωραίο. Για παιδάκια δηλαδή από 8-9 μηνών και πάνω είναι τέλειο. Θα το πετάξει. Δεν το πετάει. Κάποτε τα σάλιωνε και χαλάγανε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πιάστο. Τώρα που τελειώσαν τα σάλια τα πολλά. Δεν τελειώσαν. Όχι. Δεν τελειώσαν. Συνεχίζει ακάθεκτος. Συνεχίζουν τα δόντια. Για πάμε Αντιγόνη. Τσίμπα ένα. Μήπως έχεις και μπαταρίες να του βάλουμε ή κάτι για το πόνι. Μπορεί και να έχει. Αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Τώρα. Λοιπόν, θα βγάλω αυτό. Είναι χιόνι που το έχω πάρει για την κατασκευή. Δεν σας λέω πολλά. Θα το δείτε εν δράση. Θα με δείτε εν δράση. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πάρω αυτό που μου αρέσει πάλι. Τραβά αυτά που μου αρέσουν. Ωραία, είναι και το χιονάνθρωπο. Ναι, γιατί δεν έχουμε δει χιονάνθρωπο. Βλέπουμε μόνο Άγιους Βασίλειες και Ταράνδους. Είναι δικό μου, ναι. Έχει και φως. Και μου αρέσει πολύ. Όχι, ναι. Έχει και φως, ναι. Στέκεται και όλα, είναι ωραίο. Γενικά δεν παίρνω κάτι χωρίς φως. Πρέπει να είναι αυτόφωτο. Είναι αυτόφωτα όλα. Μην το πετάξει κάτω, Δημητράκη, θα σπάσει. Πολύ όμορφο. Χιονάνθρωπο. Και δεν είναι και τόσο συνηθισμένο ο χιονάνθρωπος. Σωστό. Άι Βασίλη και τα λοιπά παίζουν πολύ. Χιονάνθρωποι λιγότεροι. Να το ανοίξω. Λοιπόν, τι άλλα έχει. Εγώ. Εσύ. Κοίτα. Ναι. Κοίτα το ασθενόφο. Ασθενόφο. Είναι κούρια. Α, είναι κούρια. Κοίτα. Κούρια για να έρθει να μα φέρει πράγματα που δεν μπορούμε να πάμε να ψωνίσουμε. Θα βγάλω τι χαρτοπετσέτε. Χριστουγεννιάτικες, με καρδούλες αυτές είναι δικές μου, αυτές είναι δικές σου. Μ' αρέσει που θα θυμάσαι. Θα σου έχει παραγγείλει. Ναι, ναι, τα θυμάται όλα. Όλα. Γιατί εγώ έκανα την παραγγελία. Ισχύει, γιατί εγώ την πραγματοποιώ. Ξέρω τι μου παραγγείλει ο καθένα σα. Κάνε τα πετσέτε. Άμα θε, δώσει και στον Νίκο ένα πακέτο. Καλή μόνο. Στο επιτρέπει. Θέλω να βγάλω και ο Νίκο. Αυτό τι είναι κεράκι. Ένα κεράκι είναι και τα άλλα, δεν φαίνεται. Και ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο. Όπω πεθαίνω με αυτό που βλέπω, Αντιγόνη. Τι είναι αυτό. Είναι το κεράκι ημερολόγιο. Για την κόμη. Όχι, δεν είναι η κόμη. Για τον κόμη. Για την δεξιανίτσα. Πολύ ωραίο, με στη χάντρα και στο πουλί. Αυτό είναι από αυτό που κάνει έξι και άλλα. Απαστράπτω. Δεν ξέρω πώ λέγονται. Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίς φέτος όμως. Πρώτη φορά ανοίγουμε τόσα. Πράγματα, τόσα δώρα μαζί, τόσο νωρίς το Δεκέμβρη. Είμαστε, ναι. Εγώ θα δω. Τραβάω κάτι. Πω, τι ωραία που είναι αυτή η μάλα. Με αυτή θα προβλέψει στο mail. Είναι εντυπωσιακή. Είναι εντυπωσιακή. Και είναι η μεθό και αυτή, μαντέψτε. Medium, δεν ξέρω. Εσύ την παρήγγειλε αυτή. Ναι, είναι προβολέ για τον Μπέμπι. Νίκο Μπίλιο. Δείχνει. Νίκο Μπίλιο. Α, κάτι ανοίγει από εδώ μπροστά. Α, έχει μπαταρία. Δεν πρέπει να έχει. Ή θα έχει κανένα τέτοιο πάλι χαρτάκι που την κρατάει η χώρα. Όχι, δεν έχει, γιατί παίρνει μεγάλη. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι προτζέκτορα και δείχνει αστεράκια στο ταβάνι αυτό. Πάλι για σένα είναι Δημητράκι, άντε πάλι την έκανε. Άντε. Τώρα έχει... Πολύ ωραία είναι και αυτή. Ναι, μου έδωσε και ο Νίκος δύο φτάρια για τον Μπέμπι. Τα δώρα του. Οπότε κάποια αυτά είναι και από τον Νίκο. Είναι yeah. Τέλεια. Να πάμε λίγο στα σοκολατένια. Να πενέσουμε το ρόλο του Νίκου Καλουφίνη. Βεβαίως. Λοιπόν. Αγαπημένα σοκολατένια, Άγιο Βασιλάκι και τα λοιπά, δεν χάνουμε ευκαιρία ποτέ. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά τρώμε ό,τι σοκολατοειδή, μελομακαρονοειδή και τα λοιπά υπάρχει. Οπότε, προτιμήστε τα. Σαν για δωράκια πάλι, τα πήρα. Προτιμήστε τα. Πολύ ωραία είναι. Ίδια είναι αυτά. Ίδια, ναι. Εγώ θα βγάλω αυτό.
Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και είναι το κάστρο της πηγήπισσας. Και τραβώ, τράβηξε και την προσοχή του. Όχι, αυτό είναι το κάστρο. Αυτό είναι για κοριτσάκια. Κοίτα τι ωραία, θα στο δώσουμε μηνύ μου. Δεν είναι για την μπέμπι αυτό. Καλά, λίγο. Καλά, καλά, καλά. Έχει φιγούρες, έχει καρέκλες, έχει ένα πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο, ένα ωραίο κάστρο, έχει ντυσίματα, φορεσιές, απ' όλα έχει. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι για την ανιψούλα μας. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Έχει και μουσική και φώτα. Τι έχει. Φαντασμαγωρία, πρέπει να έχει και φώτα και μουσική. Α, πρέπει, ναι. Μάλλον. Ωραία, για κοριτσάκι είναι πάρα πολύ ωραία, όντως. Τέλειο. Έχει, γενικά βλέπω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο Μπέμπης βαρέθηκε το κούρερ και το ξαναβάζει στο κουτί του τώρα για να του πάμε άλλο να ανοίξει. Είναι τακτικό παιδί, καλή ο Μπέμπης. Κλά που έχει... Που την δίνει, τη στολίζει και την κοκκυρά. Ναι. Πάσε ένα κουτί. Πυραγή πατραϊκή. Ακριβώς. Και ένα παραμικράκι με τις πληγήτησες. Έχει δίπλα. Είναι σαν κινητούλι που παίζει... Α, τι καλό που είναι κι αυτό. Παίζει ήχους. Μπαταρίες. Μπαταρίες, ναι. Είναι με όλες τις πληγήτησες. Του αρέσει. Θα τους αρέσει. Ξω, το οποίο είναι πάλι ένα δώρο. Πήρα δύο για να μην είναι για έναν, να μην είναι καταθλιπτικό. Είναι ακριβώς... Ίδιο με το χρυσό. Ίδιο με το χρυσό σε άλλο χρώμα. Κοίτα. Φωτιζόμενο γι' αυτό. Για μπροστά τον Άι Βάσιλη. Κοίτα ψαράκια. Μου φάνηκε καλή ιδέα να πάρω δύο. Ναι, οπότε. Να έχει πολλά δώρα. Ναι, να έχω πολλά. Το βάζουμε μαζί με το αδερφάκι του. Γιατί κάνει λίγο πόμπα, να σε πείτε λεπτά. Τι τραβάω όταν θέλω να κάνω βίντεο, να δείτε. Αλλά μην το κακολείς, βλέπω τόσα πράγματα κι αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε γρήγορα για μέχρι... Ανοίγω εγώ αυτή τη πανέμορφη και εντυπωσιακή Μπάρμπι. Κοίτα κουκλίτσα. Κοίτα. Κοίτα μια ωραία κούκλα. Μπάρμπι. Ποια είναι η Μπάρμπι πριγκίπισσα? Δεν ξέρω, είναι κάτι τέτοιο. Σίγουρα κάτι έχει τέτοιο. Έχει και βούρτσα, έχει και κούπα και αυτή χριστουγεννιάτικη, έχει ωραίο φόρεμα, μαστέρια. Και αυτή είναι για τη μικρή που κάνω μάθημα. Κούκλα μανεκέν. Της αρέσουν πολύ η Μπάρμπι. Αλήθεια. Ναι, έχει μεγάλη αδυναμία. Σε αυτή και στο 90% του γυναικείου πληθυσμού. Ναι, 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 μπορείς να της πήρε και μια Μπάρμπι. Τι άλλο, τι πιάνουμε. Α, και αυτό είναι ωραίο. Πολύ ωραίο, ξύλινο. Ναι. Δεν φωτιζόμενο. Είναι φωτιζόμενο. Ναι, ναι. Και εγώ τρόμαξα, λέω, αποκλείεται να μην είναι, αλλά. Αλλά γιατί δεν ανάβουν. Είναι πολύ ωραίο. Θέλει μπαταρίε αυτό. Ναι, αυτό θα πει στο τελευταίο τετραγωνικό που έχει απομείνει άδειο και έτσι στην τελευταία γωνίτσα. Στην τελευταία. Μόλι συμπληρωθούν. Α, και πρέπει να ανάβουν αυτά τα γύρω-γύρω. Ναι, τα... Αυτά, είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραίο ξύλινο, μήνυμα. Σοβαρό στο λίγο. Αν δεν σου κινεί, το βάζω και εγώ. Έχω και εγώ πιο ωραίο. Για τραβά μητέρα. Εγώ τραβάω. Τραβάω. Αυτό το υπέροχο τραπεζάκι. Αυτό για... έπρεπε να το ανοίξουμε στην αρχή, να τον βάλουμε εκεί. Ναι, για πλαστελίνες. Έτσι έπρεπε να το χειριστούμε. Που τρελαίνει το Δημητράκι για πλαστελίνες και έχει όλα τα εξαρτήματα για να κόβει. Και να κάνει σχήματα. Εδώ τρελνόμαστε εμείς. Το στείλει στο τραπεζάκι, κάνει βάφλες, κάνει γλυκά, κάνει τα πάντα όλα. Αυτό εδώ πέρα. Βάζεις την πλαστελίνη μέσα, παιδιά, και το πατάς και βγαίνει σαν βάφλα και τρελαίνεται. Μετά την τρως. Ναι, την κόβεις, τα μαθαίνει όλα από μικρός τώρα, για μια ισορροπημένη μελλοντική διατροφή. Για να μην είμαστε σεφ, μετά. Μετά παίρνεις και τα ζάνα, γιατί σου γεμίζει όλο το πάτωμα με πλαστελίνες. Όλο. Και τις πατάει κιόλας. Ή παίρνεις τη σκούπα ρομπότ, τη σκουπίζει όλη μέρα για σένα και βάζεις κάθε μια ώρα. Εντάξει. Είναι τέλειο αυτό. Και εγώ θα πάω στο άλλο κουτί. Αυτό δεν είναι έξυπνο. Όχι. Είναι ο Εξυπνούλης. Μην το ανοίξει αυτό, αυτό είναι για δωράκι. Είναι κλασικά παραμύθια ο Εξυπνούλης. Πολύ ωραία. Μαθαίνεις τα παιδιά τα πιο γλυκά παραμύθια και τους ήρωές τους. Βλέπω απ' έξω τον κόκκινη σκουφίτσα, τα αυτοκούτα, χιονάτικο, το ρεβιτούλι. Τα παπάκια, τα γουρουνάκια. Όλα τα ζωάκια. Έχει κάρτες, έχει παζλ με παραμύθια, έχει κομμάτια παζλ. Βλέπει τις κάρτες και φτιάχνει τα παραμύθια μόνος. Πολύ ωραία. Πού το ξετρυπώσει αυτό. Από κρεμεντόνι. Ναι. Ξετρυπώνει. Ξετρυπώστρα. Η Αντιγόνη ξετρυπώστρα. Αυτή, αυτή. Τέλεια. Λοιπόν, δεν έχουν μείνει πολλά. Ναι, τα ποτάκια εντάξει, είναι σαν τα άλλα λες, δεν είναι κάτι τέτοιο. Μια ωραία γκυλάντα. Γη. Ναι, μια ωραία γκυλάντα. Για να το φορέσει, αντίγονε χτες αμέσως. Βεβαίως, είναι το τελευταίο τρέι της αγοράς αυτό. Γη είναι αυτά νομίζω. Τα κερασάκια μπροστά να φαίνονται. Ναι, γη δεν είναι. Προσδεύονται γη. Γη νομίζω. Πολύ ωραία είναι και αυτή. Λέει ότι φυτρώνει πάνω από τους ερωτευμένους. Πάντα γη. Δεν χωράει κάπου. Το λέω στο Χαρι Πότερ. Εσύ που είσαι κοντά. Δεν έχουμε μείνει πολλά, πάρτε. Πάρε. Αυτά.
Αυτό που είπε και φουσκωτό χιόνι. Για το μπέμπι αυτό. Το δωμάτιο του είναι αυτό, ναι. Πολύ ωραίος και πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτά είναι για τις σκαρτοπετσέτες. Πάνε πάνω από τις σκαρτοπετσέτες, τη διπλώνεις και το βάζεις έτσι. Να τη διπλώσεις, σε παρακαλώ, σε ένα ωραίο σχήμα κύκλου. Βεβαίως. Και κύκλου και τι άλλο θες. Λοιπόν, αυτό είχε ήχο. Τι άλλο έχουμε, δεν έχουμε μείνει. Έναν ωραίο τάραντο. Κλείστο. Πώς κλείνει. Από το πλάι. Ένα τάραντος ωραίος ξύλινος. Πολύ όμορφος. Φοράει και ένα ωραίο κόκκινο κασκόλ. Πολύ ωραίος και αυτός. Ναι. Κάτι κεράκια. Πήρα πολλά. Αυτά δεν μυρίζουν ιδιαίτερα. Όχι. Κάτι μυρίζει. Αυτό μυρίζει. Πάρ' το κράτο. Το ένα είναι καρύδα, το άλλο είναι για σεμί. Καρύδα ποιο είναι, κόκκονα. Αυτό που έχεις εσύ. Τα μαύρα είναι καρύδα. Αλλά δεν μυρίζουν ιδιαίτερα. Λες αυτό συνιστώ. Φθηνά ήταν βέβαια, αλλά δεν μυρίζουν. Και τα τελευταία είναι ένας Αγίος Βασίλης, μέσα στους πολλούς. Α, αυτό είναι κουβιστό. Α, κάνει και σκι. Και δύο ωραία κοκαλάκια. Και αυτά τα πήρα για τα παιδάκια της ξαδέλφης μου, ναι. Που έχει δύο κοριτσάκια, να φοράει από ένα το καθένα να είναι ασουρτή. Λοιπόν, Νικολάκη, έλα και εσύ να κάνουμε το θεραπευτικό κλείσιμο. Ελπίζω να μπορείς να κάτσεις για μισό δευτερόλεπτο ήσυχα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε τα έχουμε διασκορπίσει παντού, γίνεται ένας χαμούλης. Χαμούλης. Τώρα θα φάμε καμιά ώρα να μαζεύουμε. Θα διαλέξω κανένας ότι το αρέσει. Και λίγο λες. Αυτά και... ήτανε, μας πήγε γύρω στο 200 όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώς τόσο. Ακριβώς. Ναι. Αλλά άξιζε νομίζω. Άξιζε και είναι και τρεις παραγγελίες ουσιαστικά, δεν είναι μία. Αλίμον. Θα εμπλουτίσουμε τα σπίτια μας. Είναι τρεις παραγγελίες. Είναι γενιακό χολ. Και ήταν και ο μόνος τρόπος να στολιστούμε φέτος, γιατί είναι όλα κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα μέσα Δεκέμβρη. Και πάλι καλά που πετύχαμε τη μέρα που είχε ανοίξει το site. Και πάλι καλά τρεις μέρες άνοιξε και μετά μόλις παρέγγειλε η Αντιγόνη έκλεισε. Μέσα από πρωί. Μου λέει πες παρήγγειλε τα σήμερα, μου λέει γιατί μπορεί να κλείσει αύριο. Το υπερφορτώσαμε. Η θεία, η θεία. Τα αυτάκια είναι όλα τα ζωή. Ευχαριστούμε πολύ. Α, τέλειο. Και έτσι θα κλείσουμε. Να σε κάτι όμορφο. Λοιπόν, χαρήκαμε που μας ακούσατε. Πώς σας φάνηκα. Πώς φάνηκαν, Δημητράκη. Πες μας τη γνώμη σου. Πώς φάνηκαν. Τώρα σας ανοίξω τις πλαστελίνες. Άμα σ' άρεσαν πάρα πολύ, μπορεί να χειροκροτήσεις, Δημητράκη. Μπράβο! Άστε τις πλαστελίνες, άστε. Λοιπόν, κάνε το closing. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το Jumbo Hall. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν βγει τεράστιο, μπορεί να το κόψει σε δύο κομμάτια. Είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο. Γιατί μιλάμε. Τέλος πάντων, θα δω. Αν και σας αρέσουν τα μεγάλα τα Jumbo Halls. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλική συμμετοχή εδώ. Υποχρέωσή μας και χαρά. Υποχρέωσή μας να συμμετέχουμε. Ελπίζω να ξανακάνουμε και άλλα βίντεο παρεούλα. Καλά, με σένα πιστεύω θα κάνουμε. Άμα θες και εσύ κανένα να συμμετέχεις. Είσαι πολύ καλά. Είσαι F-Project, τι εννοείται. Να είστε καλά, να βλέπετε το κανάλι μας. Να βλέπετε το κανάλι μας. Να έχετε καλές γιορτές, με υγεία. Να στολίσετε, να φάτε τα γλυκά σας, τα μελομακάρονά σας. Τις γαλοπούλες, τα γαλοπούλες, τα χοιρινά, τα ψητά, έτσι, τα γλάσσα. Έτσι, και θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλάκια. Φιλάκια πολλά. Και καλές γιορτές να έχετε. Γεια σας. Καλές γιορτές.